Με τα χρώματα της Νέας Δημοκρατίας βάφτηκε και το Λασίθι. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε περίπου το 16% της δύναμής του στον ανατολικότερο νομό της Κρήτης, περνώντας τρίτος πίσω από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Είμαστε αποφασισμένοι περισσότερο από κάθε άλλη φορά, πιστεύω, οπότε καλά θα πάει. Σε μια εκλογική μέρα που κύλησε χωρίς απρόοπτα, οι ψηφοφόροι του Λασιθίου σε ποσοστό 64% έσπευσαν για να ασκήσουν το δικαίωμά τους. Μέχρι και την τελευταία στιγμή, μικροί και μεγάλοι προσέρχονταν με την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. 28 λεπτά πριν κλείσουν οι κάλπες, οι αγιονικολιώτες σπέβδουν προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Πρώτη φορά, ναι. Είμαστε 17 χρονών, ήρθαμε να ψηφίσουμε. Έχετε ενημερωθεί για τα προγράμματα των κομμάτων, πώς αποφασίσατε? Εντάξει, τα κοιτάξαμε λίγο και λίγο από τους γνωστούς μας τώρα τι μας είπανε και αποφασίσαμε. Πρέπει να πάρουμε μια απόφαση δηλαδή, να βοηθήσουμε τον κόσμο γενικά. Πρώτη φορά? Βεβαίως. Και με ποιο κριτήριο αποφασίσατε να ψηφίσετε? Πάμε και ό,τι βγει. Η κάλπη ανέδειξε πρώτη δύναμη τη Νέα Δημοκρατία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, με την ενσωμάτωση να έχει φτάσει στο 100%, το κυβερνών κόμμα πήρε ποσοστό 39,98%. Το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής 21,47%. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία 17,76%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 4,68%. Και η Ελληνική Λύση 2,35%. Ο ελληνικός λαός, οι λασιθιώτες, επέλεξαν τον δρόμο της λογικής, του στρατηγικού πλάνου, των ολοκληρωμένων προγραμμάτων. Για μας αυτό ήταν ένα στοίχημα, το κερδίσαμε, κοιτάζουμε πλέον την επόμενη μέρα. Τα αποτελέσματα των εκλογών έφεραν χαρά στο εκλογικό κέντρο της Νέας Δημοκρατίας, βυθίζοντας το αντίστοιχο κέντρο του ΣΥΡΙΖΑ στην κατήφια και τον προβληματισμό. Το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ καλό για να συνεχίσει ο τόπος να διακυβερνείται όπως πρέπει. Περιμένατε ένα τέτοιο αποτέλεσμα? Σε τόση μεγάλη έκταση, όχι. Το αποτέλεσμα νομίζω ότι αποδεικνύει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι παράγοντας σταθερότητας, σιγουριάς. Χαρά σε Ευαγγέλια και στο ΠΑΣΟΚ που κατάφερε μετά από χρόνια να επανακτήσει τη μία από τις δύο έδρες στο Λασίθι, την οποία κατήχε στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ. Το Λασίθι αλλάζει σελίδα. Το ΠΑΣΟΚ ξαναγυρίζει στο Λασίθι. Νομίζω ότι ήταν ένας αγώνας, αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους. Το ΠΑΣΟΚ έχει αξία και ιδανικά. Έχει μια τεράστια παρακαταθήκη αφής ο ιδρυτής του. Πρώτο σε σταυροδοσία και μάλιστα με χαοτική διαφορά από τους συνυποψηφίους του αναδείχτηκε ο Γιάννης Πλακιωτάκης. Ο Υπουργός Ναυτιλίας απέσπασε περισσότερες από 12.000 σταυρούς. Και μπορεί η εντολή να είναι ξεκάθαρη για τη Νέα Δημοκρατία, ωστόσο το θρίλερ στο Λασίθι συνεχίστηκε ολόκληρη τη νύχτα, καθώς η έδρα του ΠΑΣΟΚ παρέμενε ανοιχτή έως και το 96,59% της ενσωμάτωσης των σταυρών, με την Κατερίνα Σπυριδάκη να έρχεται πρώτη και το Μανώλη Κλότζα να ακολουθεί, με τη διαφορά μεταξύ τους να είναι περίπου 270 σταυροί. Όλο αυτό που παλεύουμε εμείς είναι να κάνουμε καθημερινά το ΠΑΣΟΚ καλύτερο και καλύτερο. Και αυτό δεν αρκεί να το λέμε σε λόγια, πρέπει να το δείξουμε σε πράξεις. Όπως οθήθηκα από το «Κάνε το θυμό σου απόφαση αλλαγής» και το δικό μου θυμό τον έκανα υποψηφιότητα, τώρα είναι το δεύτερο επίπεδο που αφορά εμένα, στο οποίο πρέπει να γίνει το αίσθημα ευθύνης να γίνει δράση.